Η χορήγηση ειδική επιδότηση ανεργία έω 1050 ευρώ από τον ΟΑΕΔ σε πρώην εργαζομένου τη εταιρεία ελληνική βιομηχανία Ζάχαρη Σαλβαέψιλον, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασία. Η ειδική επιδότηση τη ανεργία και η ασφάλιση αρχίζει από την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των δικαιούχων στον ΑΕΔ, πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση και διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση από του δικαιούχου των προποθέσεων για λήψη μειωμένη ή πλήρου κύρια σύνταξη γύρατο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει του 60 μήνε. Όλο το προηγούμενο διάστημα έγινε μια, μεγάλη κουβέντα για την εταιρεία, πού θα βαδίσει, πώς θα βαδίσει, με ποιο τρόπο θα πάει. Έχουν γίνει συζητήσεις με επενδυτές, με υπαρκτούς, με υποτιθέμενους επενδυτές, με την πιστότερια τράπεζα που είναι η Πυραιός. Και σε όλα τα προγράμματα είχε προκριθεί η λύση ότι η εταιρεία πρέπει να παραδοθεί στον καινούργιο επενδυτή ή στου επενδυτέ ω καθαρή εταιρεία, χωρί βαρύδια. Ένα από τα βαρύδια ήταν και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι οι εργαζόμενοι και συνήθω όταν αναφέρονται το βαρέδι, για να μην παρεξηγηθώ, το βάζω μέσα σε, σε πολλά εισαγωγικά. Απλώ για να ξέρουμε πώ αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι από διάφορο τύπου τέτοιου επενδύσει που λένε ότι ναι, μεν, εγώ θέλω να πάρω την εταιρεία, αλλά αυτού του ανθρώπου που είναι κοντά στη σύνταξη δεν του θέλω. Πρώτον, γιατί είναι αντιπαραγωγικοί, σύμφωνα με τη δικιά του ε, φιλοσοφία, ότι πλησιάζουν τη σύνταξη, ότι δεν μπορούν να αποδώσουν. Είναι ακριβοί εργαζόμενοι, γιατί ένα εργαζόμενο που δουλεύει 30, 32, 33 χρόνια σε μια εταιρεία έτσι, είναι ένα ακριβώ εργαζόμενο. Άρα λοιπόν. Έπρεπε να βρεθεί μια λύση για αυτή μια μεγάλη μερίδα αυτών των εργαζομένων. Και η λύση που προκρίθηκε είναι ότι αυτοί που κοντεύουν στα, στη σύνταξη να μπουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που έφτιαξε η κυβέρνηση για να εντάξει αυτού του εργαζομένου εκεί. Όσοι από του δικαιούχου μετά από την ένταξή του στο πρόγραμμα συμπληρώσουν τι προποθέσει για τη λήψη μειωμένη σύνταξη μπορούν να παραμείνουν στο πρόγραμμα έω και τη λήξη τη 60 διαρκειά του, εκτό εάν ασκήσουν το δικαίωμα συνταξιοδότηση με αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η λήξη τη επιδότηση θα πρέπει να τοποθετείται στο τέλο του μήνα, κατά τον οποίο ασκείται αυτό το δικαίωμα. Περίπου 100 συνάδελφοι, δηλαδή του 50% του προσωπικού, χοντρά-χοντρά έτσι, θα ενταχθεί ή έχει ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα, που έχει ήδη ξεκινήσει να τρέχει. Ε, για να πάρουν περίπου, είναι κάτι λιγότερο από 1.000 ευρώ ε, το μήνα, αυτό που θα, θα εισπράξουν, ε, για να αποχωρήσουν από την εταιρεία μέχρι να συνταξιδοτηθούν. Τώρα, εάν αυτά τα προγράμματα είναι καλά ή είναι κακά, φυσικά είναι καλά για του εργαζόμενου με την έννοια ότι ε, δεν πετά εργαζόμενο στον δρόμο και είναι πολύ σημαντικό μετά από 32-33 χρόνια ένα άνθρωπο που είναι κοντά στα 60 και ξέρουμε ότι είναι ηλικίε οι οποίε δεν μπορεί να βρει εύκολα δουλειά. Έτσι. Και μάλιστα και με τα προβλήματα που έχει η εταιρεία, δεν μπορεί ούτε καν να αποζημιώσει αυτού του εργαζόμενου οι οποίοι φεύγουν σήμερα με αυτόν τον τρόπο που φεύγουν. Άρα λοιπόν ήταν μια λύση ανάγκη για να μην πεταχτούν στο δρόμο άνθρωποι που δούλεψαν και πρόσφεραν πάρα πολλέ δεκαετίε, αρκετέ δεκαετίε τη ζωή του μέσα σε αυτή τη βιομηχανία. Οι δικαιούχοι προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΑΕΔ τα εξή δικαιολογητικά. Έτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα τη ειδική επιδότηση ανεργία. Έγγραφο λύση τη σύμβαση εργασία από την εταιρεία. Βεβαίωση του ΕΦΚΑ περί της πιθανής πιθανή ημερομηνία θεμελίωση ταξιδιωτικού δικαιώματο για πλήρη μειωμένη σύνταξη λόγω γύρατο. Βεβαίωση τη ελληνική βιομηχανία Ζάχαρη ΑΕ σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του δικαιούχου τι ακαθάριστε ασφαλιστικέ αποδοχέ του τελευταίου μήνα πλήρου απασχόληση πριν την καταγγελία σύμβαση εργασία, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη που βληθεί σε αναλυτική περιοδική δήλωση, τυχόν κάθε άλλο στοιχείο που αφορά την ασφάλισή του σε άλλου κλάδου που πιθανόν δεν συμπεριλαμβάνονται στην ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ. Και τέλο, τον ατομικό λογαριασμό ασφάλιση του ΕΤΟΥΝΤΑ. Τώρα, εάν αυτά τα προγράμματα λύνουν το πρόβλημα τη βιομηχανία, εμεί λέμε είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι και λέμε ό, όχι. Εμεί θέλουμε ε το εργοστάσιο και ο άλλο αγώνα ήταν για να δουλέψει το εργοστάσιο. Να υπάρχουν δουλειέ και να υπάρχουν πραγματικά μεροκάματα. Οι επιδοτήσει ανεργία ή τέτοιου είδου προγράμματα που βγαίνουν είναι προγράμματα άμυνα για μια μερίδα ανθρώπων αλλά στην ουσία στις, ε, δεν προσδίδουν τίποτα ούτε στι περιοχέ, ούτε στο σύνολο των εργαζομένων τη περιοχή. Άρα λοιπόν, αν δεν αντιμετωπίσουμε ε, μεμονωμένα αυτό το πρόγραμμα, ε, μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλη κριτική, αλλά ε, θα πρέπει ε, να δούμε τι ακριβώ συμβαίνει από πίσω και ποιο είναι το, ακριβώ το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην, στην περιοχή. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όσα προγράμματα και όσο καλά να είναι τα προγράμματα επιδότηση ανεργία, είναι προγράμματα επιδότηση. Δεν είναι προγράμματα ούτε παραγωγή ούτε παραγωγή ανασυγκρότηση. Αυτό που λείπει από την περιοχή μα είναι οι πραγματικέ δουλειέ. Δουλειέ που θα δώσουν προοπτική και στου νέου ανθρώπου να μείνουν εδώ και στι οικονομίε τη περιοχή μα να αναπτυχθούν και να ανασάνουν μετά από τόσα χρόνια μνημονίων και λιτότητα. Αυτό έχει ανάγκη η περιοχή. Άρα λοιπόν, εγώ μπορώ να συμφωνήσω με τον οποιοδήποτε που λέει το οτιδήποτε, ότι τάξη κάθονται, πληρώνονται, δεν είναι έτσι, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι το εργοστάσιο και το μεγάλο πρόβλημα είναι η βιομηχανία. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Διαφορετικά, κάποιοι άνθρωποι θα τελειώσουν τα τρία-τέσσερα χρόνια που θα είναι στο πρόγραμμα, θα βγουν στη σύνταξη. Από εκεί και ύστερα, μετά τι θα συμβεί.